να ξεκινήσουμε ακόμα μια πολιτική συζήτηση με φόντο βέβαια τις εκλογές εκεί στις 21 του Μάη. Φιλοξενούμε την κυρία Αναστασία Ανδρουλάκη, υποψήφια βουλευτή Λαστείου με τη Νέα Δημοκρατία. Την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Μαρία Σαπουντζάκη, υποψήφια βουλευτή Λαστείου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλή, ο κύριος Βαγγέλης Σοφίου. Κύριε Σοφίου, καλώς ήρθατε. Κύριε Ανδρουλάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Ξέρετε, διαχρονικά οι Λασιθιώτες εξέφρασαν προβληματισμούς και ανησυχίες και έλεγαν ότι το νομό τους στην περιφερειακή ενότητα κάπως είναι ξεχασμένη σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Και θέλω να σας ρωτήσω, στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνεται το Λασίθι την επομένη των εκλογών και με ποιους τρόπους? Φυσικά και πάνω. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ο νομός Λασιθίου δεν θα είναι απικία κανενός, αν κάποιοι νομίζουν ότι θα τον έχουν κατακτήσει. Ο νομός Λασιθίου είναι ο ανατολικότερος νομός της Κρήτης. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί ανατέλει ο ήλιος και μετά φωτίζει όλο τον κόσμο. Ο νομός Λασιθίου ήταν πρώτος στον τουρισμό, αν θυμάστε καλά. Ο νομός Λασιθίου είναι από τους ωραιότερους και ομορφότερους νομούς στο νησί. Δεν προσβάλλω τα Χανιά, το Ιράκ, μιλάω όμως για τον νομό μου. Ναι, ναι. Εσείς τι εννοείτε όμως ότι αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο επιδιώκει κάτι από τον νομό μου? Όχι. Εγώ του το απαγορεύω. Διαχρονικά για τις κινήσεις και την έχουν δημιουργηθεί διάφορες καταστάσεις. Όχι πολύ όμορφες. Όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία 20-25 χρόνια και αφορούν την αναπτυξιακή τροχιά του Λασιθίου. Τώρα θα αρχίσει η σωστή αναπτυξιακή τροχιά του νόμου Λασιθίου. Τώρα. Μέχρι τώρα δεν ήταν η σωστή. Μάλιστα. Με συγκεκριμένα παραδείγματα να μας φέρετε. Με συγκεκριμένα παραδείγματα. Τώρα ξεκίνησε ο δρόμος. Τώρα ξεκίνησε ο ΒΟΑΚ. Γιατί άραγε? Τώρα ξεκίνησε. Ένα έργο το οποίο ο Πρωθυπουργός το φωνάζει από Καστέλη μέχρι Σιτία. Ξεκίνησε στο Σελινάρι, αρχίσανε. Στον Άγιο Νικόλαο το ίδιο. Χερσόνησο Νεάπολη και Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα. Να πάμε στην κυρία Σαμπουντζάκη. Βεβαίως. Λοιπόν, αναφορικά με το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε και μία αναφορά η κυρία Ανδρουλάκη, και την αναπτυξιακή τροχιά σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Πού βρισκόμαστε, έχει γίνει μία αρχή? Καταρχάς να πούμε, εκτός ότι είναι όμορφος νομός και έχει βάλει το λιθαράκι του πρώτος για τον τουρισμό, να πούμε ότι εξαρτάται, έχει μόνο καλλιέργεια του τουρισμού. Εμείς έχουμε, είναι ο νομός Λασιθίου πλέον που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόμενων στον τουρισμό επισητισμό, στο ξενοδοχειακό και τον επισητιστικό κλάδο. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ βάζοντας την αύξηση των μισθών αμέσως είναι ένα, και για το Λασίθι, ένα μέτρο το οποίο σίγουρα θα φέρει σωστές και καλές... Καλά, για αύξηση μισθών, ναι, αναφέρεται και θέλω... ο κύριος Μητσοτάκης. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν 4 χρόνια στην κυβέρνηση τώρα και έκανε μία 2,5 και 7,5 που δεν έπιασε ούτε καν τον πληθωρισμό. Δεν έφτασε καν στις πληθωριστικές τιμές που φτάσαμε. Είχε περιθώριο με τα οικονομικά, δημοσιονομικά δεδομένα. Βεβαίως είχε. Το πρόγραμμα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, που, το οποίο όλοι, ο κάθε υπουργός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το κοστολογεί και αλλιώς. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι στα 5,5 δις. Ετήσια βάση. Και αυτή τη στιγμή, από την πρώτη μέρα που έχει πάρει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, έχει δώσει 10 δις αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις. Δεν βγαίνουν λοιπόν, είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Την επομένη των εκλογών καθίσαμε όλοι κάτω, κάθισε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ με τραπέζια, με θεματικές και το δουλεύουμε από την επόμενη της ήττας των εκλογών του 19. Επιστήμονες, οικονομολόγοι, ειδικοί και με πολύ, πολύ, πολύ εργασία και πολύ δουλειά. Μάλιστα, κύριε Σοφίου, αεροδρόμιο Καστελίου, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, είναι έργα προς τη σωστή κατεύθυνση που δίνουν μια επιπλέον όθηση αντικειμενικά στην περιφέρεια Κρήτης? Κοιτάξτε, καταρχάς, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, καλό είναι να προσδιορίζει κάθε ένας που το αναφέρει τι ακριβώς εννοεί και για ποιον την εννοεί την ανάπτυξη. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει να επικαλούνται από διάφορες πλευρές το επιχείρημα του ότι βρισκόμαστε σε περίοδο ανάπτυξης, όμως ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η ανάπτυξη αυτή δεν εκφράζεται για τους εργαζόμενους, για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αντίθετα, βλέπουμε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι όντως είναι σε τέτοια πορεία και τέτοια τροχιά. Σαφώς και στην περιοχή μας είναι απαραίτητα
είναι απαραίτητο να γίνουν μεγάλα έργα, τα οποία πρώτα απ' όλα θα έχουν κριτήριο την ικανοποίηση των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν στον ντόπιο λαό. Και φυσικά και για να λειτουργήσει η τοπική οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμως, πρέπει να μπαίνει ένα κριτήριο. Κριτήριο για μας, έτσι όπως διαμορφώνονται τα έργα αυτά που πάνε να γίνουν τώρα, θα είναι για άλλη μια φορά το κέρδος των μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μιας και αναφερθήκατε στο αεροδρόμιο του Καστελίου, αλλά και στο ΒΟΑΚ, ότι τα έργα αυτά σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού. Και επειδή αναφέρθηκε και πριν, εγώ να σας πω σαν εργαζόμενος στον κλάδο αυτό, βλέπουμε ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια, που ο κλάδος βρίσκεται σε τρομακτική ανάπτυξη, υπάρχει μια καθοδική πορεία για τα δικαιώματα τα εργασιακά. Βλέπουμε μισθούς. Και το φαινόμενο της υποστελέχωσης. Υποστελέχωση. Πέρα από τα δικαιώματα και τους μισθούς. Πού οφείλεται η υποστελέχωση? Η υποστελέχωση οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον να καλυφθούν αυτές τις θέσεις. Είναι ένα ζήτημα γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι την περίοδο της πανδημίας που χτυπήθηκε αλίπητα ο κλάδος αυτός έφυγαν και άλλαξαν δουλειές και πήγαν σε κλάδους που θεωρούνται θεωρητικά πιο σταθεροί και ταυτόχρονα οι συνθήκες οι οποίες δεν είναι καλές για ένα εργαζόμενο στον κλάδο του τουρισμού. Όταν ο άλλος αναγκάζεται να δουλεύει 10-12 ώρες, όταν ο μισθός που παίρνει σήμερα είναι στο ύψος του 2007, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες και όταν φυσικά ο τρόπος που λειτουργεί ο τουρισμός, εποχιακά δηλαδή, δεν σου αφήνει κανένα περιθώριο να επιβιώσεις όταν 6 μήνες είσαι άνεργος και σχεδόν χωρίς καθόλου εισόδημα. Κυρία Ανδρουλάκη. Να απαντήσω λίγο γιατί. Ναι, να αναφερθείτε βέβαια. Ναι, ευχαριστώ. Όσον αφορά τον τουρισμό που αναφέρετε προηγουμένως, αγαπητή μου κύριε, δεν είναι ο νομός Λασιθίου μόνο τουρισμός. Επειδή ήμουν στο Υπουργείο Γεωργίας, μπορώ να σας πω ότι οι καλλιέργειες και οι αμπελώνες στη Σιτία και της Μονής του Φλού είναι φοβερό εισόδημα. Ή δεν είναι εισόδημα το οροπέδιο Λασιθίου, ή δεν έχει γεωργικό εισόδημα η Ιερά Πέτρα. Δεν είναι μόνο τουρισμός στο Λασίθι. Έχουμε σε πολύ δυνατό. Πώς δουλεύουν οι εργάτες γη στην Ιερά Πέτρα? Σε τι συνθήκες δουλεύουν οι εργάτες γη στην Ιερά Πέτρα? Έλληνες και μετανάστες. Σε πάρα πολύ κακές συνθήκες. Όπως και στο Ηράκλειο, στη Μετσαρά, στο Τιμπάκι, ξέρουμε πώς δουλεύουν οι εργάτες γης. Και οι Έλληνες που έχουν φίλοι μου θερμοκήπια στην Ιερά Πέτρα και οι ίδιοι δουλεύουν εκεί μέσα. Δεν δουλεύουν μόνο οι εργάτες τους. Βεβαίως. Σύμφωνοι. Είναι φανταστική δουλειά. Α, είναι όμως πολύ κουραστικό να είσαι σε ένα θερμοκήπιο όλη μέρα. Κυρία Ανδρουλάκη, αρκούν οι αυξήσεις στους μισθούς και η αύξηση του κατώτατου μισθού από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, αν συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό, αν συνυπολογίσουμε ανατιμήσεις? Ναι. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρήκε μπροστά του μια τετραετία με πλημμύρες, με καταποντισμούς, με φωτιές, με πανδημίες. Θεωρώ όμως ότι είναι άξιος και αυτή τη στιγμή ήδη ο κατώτατος πήγε στα 790. Και όσον αφορά τον τουρισμό και τους ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό, και επειδή έχω συγγενείς μου που έχουν τεράστια ξενοδοχεία κάτω, όποιος δουλέψει περισσότερο θα πάρει τα 780. Όποιος δουλέψει περισσότερο θα πληρώνεται και θα αμείβεται υπεροριακά. Δεν είναι έτσι. Καθόμαστε 6 μήνες το χειμώνα. Δεν καθόμαστε 6 μήνες το χειμώνα. Και ταμείο ενεργείας 480 ευρώ το μήνα και στις ελιές πάνε και παντού πάνε. Δεν είναι έτσι. Ο νόμος Λασιθίου έχει δυνατό γεωργικό εισόδημα. Πολύ δυνατό. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί ένας εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει εποχικά στον τουρισμό μπορεί να ανταπεξέλθει. Και είδαμε και τα προβλήματα τα οποία έχουν συμβεί και το ΚΚΕ μάλιστα έχει βγάλει το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Σοφίου, πολλές παρεμβάσεις στο κομμάτι του επιδόματος ανεργίας και πόσοι έμειναν εκτός. Και υπήρχε μια δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα βρεθεί με τα εργατικά κέντρα της Κρήτης και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Συγγνώμη, ποιος δεν παίρνει επίδομα? Δηλαδή, εμένα η βαφτιστήρια μου που δεν δούλεψε φέτος δεν θα πάρει. Εντάξει. Είναι σύνδετο το θέμα. Και δεν είναι τόσο απλό για να το αναλύσουμε και απόψε. Έχει πολλές προεκτάσεις. Έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Κυρία Σαμπουντζάκη. Σαν εργαζόμενη, γιατί εμένα η ιδιότητά μου είναι ξενοδοχείο υπάλληλο εδώ και 35 χρόνια. Το γνωρίζω. Στον τουριστικό κλάδο. Στον τουριστικό κλάδο. Είμαι διοικητικό υπάλληλο εδώ και 35 χρόνια σε μεγάλα ξενοδοχεία τη Ελούντα. Μέχρι τη χρηματοπιστωτική κρίση του 8, που εμά έπιασε το 10-11 και μετά. Η εργασία μας ήταν βάσει των συλλογικών συμβάσεων, ακολουθούνταν όλα, γινόντουσαν οι ελέγχοι, προέκυψε το μνημόνιο, η κυβέρνηση που είχαμε 12-15, το 15 γίνανε 2-3 εκλογικές αναμετρήσεις, συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού βέβαια μπορούσε κάποιος να την ονομάσει, διότι πήρε ένα σοβαρό πρόβλημα δημοσιονομικό της χώρας, την έβγαλε έξω από τα μνημόνια, το 18 μάλλον, προς τα τέλη της σεζόν,
ξαναεπανήλθαν οι δικές μας συμβάσεις των ξενοδοχείων υπαλλήλων σε λίγο πιο κάτω όρια πριν το 10. Δηλαδή, αναγνωρισμένες οι τριετίες μας, την αύξηση, την νόμιμη αύξηση που ήταν τότε για να γίνει την ετήσια, επίδομα γάμου, όλα που μπορεί να το εποχικό επίδομα, γιατί εμείς... Μιλάτε για το 18. Για το 18. Για το 18 με την Αχτσιόγλου εφαρμόστηκε. Γιατί εγώ ήμουν τότε... Πώς ξέρετε ότι εφαρμόζαν αυτά. Εντάξει, αν υπήρχαν ελέγχοι και φοβόντουσαν, τότε εφαρμόζαν. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Επιθέρωσε χάσεις διαλυμένη. Ο ΣΕΠ είναι διαλυμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, την προηγούμενη κυβέρνηση είχε πάρα πολύ σοβαρά θέματα και όχι, δεν ήταν ασόβαρο το θέμα του εργαζόμενου, γιατί εργαζόμενη είμαι, αλλά είχε κάστανα να βγάλει από τη φωτιά, πάρα πολλά κάστανα. Και μαζί με αυτά μπόρεσε και έφτιαξε και τα εργασιακά και σε ένα κλάδο όπως ήταν ο ξενοδοχειακός κλάδος. Δύο εργαζομένους είχε σε επίπεδο Κρήτης στην επιθεώρηση εργασίας, αν δεν κάνω λάθος. Στο νομό Λασιθίου είναι τρεις. Είναι δύο κοπέλες και ο κύριος Λαφιωτάκης, δεν τους γνωρίζω καλά όλα μου τα χρόνια. Άρα τι ελέγχους να κάνουν. Πολύ ελάχιστοι. Μα αφού είχε απαξιωθεί εντελώς. Εντελώς είχε Κύριε Σοφίου, να περάσω σε εσάς. Στο κομμάτι των μισθών, των αυξήσεων και βέβαια τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ένα θέμα το οποίο καίει. Εμείς, σαν ΚΚΕ, και μέσα στη Βουλή, όλο αυτό το διάστημα καταθέσαμε προτάσεις και για την αύξηση του κατώτατου μισθού και για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης και για την επαναφορά των τριετιών αλλά και για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας, την επαναφορά στην ουσία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όμως, συλλήβδην όλα τα άλλα κόμματα απέριψαν τις τροπολογίες αυτές που κατέθεσε το ΚΚΕ. Και αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του τι έχει γίνει μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό και εμείς, σαν ΚΚΕ, λέμε ότι από τη μία χρειάζεται, οι παρεμβάσεις είναι χρήσιμες στη Βουλή, από την άλλη όμως χρειάζεται και ο λαός ο ίδιος, οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να διεκδικήσουν μαχητικά με την οργάνωσή τους μέσα από τα σωματεία τους ακόμα καλύτερους όρους και συνθήκες και αυτό εννοείται Μάλιστα. βασικό ζήτημα περιλαμβάνει την αύξηση των μισθών που να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες μας. Μάλιστα. Έχουμε ένα τρίλεπτο για να κλείσουμε. Κύριε Σοφίου, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος στις επερχόμενες εκλογές ποιος είναι και βέβαια τι διακυβεύεται. Για μας το δίλημα σε αυτές τις εκλογές είναι ξεκάθαρο, γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι όποια κυβέρνηση και να προκύψει, είτε είναι μονοκομματική, είτε πολυκομματική, είτε αυτοδύναμη, είτε συνεργασίας, έχει προαποφασίσει ότι θα πάει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου Ανάκαμψης που θα απαιτεί νέες θυσίες για τους εργαζόμενους και το λαό. Άρα, η όποια κυβέρνηση προκύψει θα βαδίσει σε συγκεκριμένο δρόμο. Άρα, το επιχείρημα της κυβερνητικής σταθερότητας για μας είναι ψεύτικο. Από την άλλη, αυτό που χρειάζεται και επειδή. Κακά τα ψέματα, τα τρία κόμματα τα οποία συζητούν για τη συμμετοχή τους στην εξουσία συμφωνούν στα βασικά ζητήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα ισχυρό ΚΚΕ, το οποίο την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι μια δυνατή αντιπολίτευση, αλλά και ταυτόχρονα, σαν δυνατή αντιπολίτευση, όσο πιο δυνατό είναι, τόσο πιο κοντά θα φτάσουμε Μάλιστα. στην προοπτική για μια άλλη εξουσία προς όφελος του λαού. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο στόχος μας λοιπόν είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και τα τέσσερα καταστροφικά της χρόνια. Γιατί εάν μείνει άλλα τέσσερα χρόνια, η ανακαταδιανομή του πλούτου θα είναι από τους μεσαίους και τους φτωχούς στους πολύ πλούσιους. Θα γίνει η ανακατανομή του πλούτου. Εάν τον αφήσουμε άλλα τέσσερα χρόνια, θα χαλάσουν όλες τις ισορροπίες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Να κλείσουμε την κυρία Ανδρουλάκη. Συγγνώμη που θα στενοχωρήσω την κυρία Σαμπουτζάκη, αλλά όχι απλώς δεν θα φύγει αυτή την τετραετία. Θα την ανεχθείτε εντός εισαγωγικών άλλες δύο τετραετίες, τρεις, όσο θέλουμε εμείς. Γιατί εγώ το 2015 ήρθα να ακούσω τον Τσίπρα εδώ, σαν Έλληνας πολίτης. Και όταν άκουσα και άρχισα να μου λέει: Σχίζω τα ένθια, σχίζω από εδώ, σχίζω από εκεί. Δεν νομίζω ότι το 2015 που κάνατε και δημοψήφισμα, ότι δεν καταστρέψατε εμένα το εφάπαξ μου. Δεν το κατέστρεψα εγώ. Έτσι για να τα θυμόμαστε λίγο-λίγο. Έφυγε, όταν μιλούσε έφυγε, αλλά αφού σχίζει μνημόνια και αφού σχίζει και το έμφυα και είμαστε μια χαρά, χίλια συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Τι διακυβεύεται λοιπόν, εξαιτίας πάμε να κλείσουμε. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αποκλειστικά είναι εξαιρετικός πρωθυπουργός. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ανδρουλάκη, κύριε Σαπουντζάκη, κύριε Σοφίου. Καλή δύναμη. Πολύ. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Έχετε ακόμα μία εμφάνιση, έτσι δεν είναι, μετρούν και εμφανίσεις πλέον. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.